Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο μάθημά μας της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης από το εικονικό δωμάτιο του WeBEX και του σχολικού δικτύου, το επίσημο εικονικό δωμάτιο του τμήματος ένταξης με δωρεάν διαδίκτυο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης συνεχίζουμε τα μαθήματά μας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το μάθημά μας καταγράφεται και αρχίζουμε με ασκήσεις ενσυνειδητότητας για την παρούσα στιγμή και συγκεκριμένα την άσκηση προσεκτική αναπνοή. Χρειάζεται να προσέξετε, διότι οι ασκήσεις ενσυνειδητότητας γίνονται χωρίς χρήση μάσκα. Προσοχή λοιπόν, χωρίς χρήση μάσκα οι ασκήσεις ενσυνειδητότητας, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε οξυγόνο, να οξυγονωθεί τόσο το μυαλό μας, όσο και το σώμα μας και να γυμνάσουμε το μυαλό μας. Η ενσυνειδητότητα περιλαμβάνει ασκήσεις του μυαλού. Θα ασκήσουμε το μυαλό μας την τυπική προσοχή. Τι είναι η τυπική προσοχή? Είναι εκπαίδευση της προσοχής μας. Τι κάνουμε? Χρησιμοποιούμε την αναπνοή ως άγκυρα για την προσοχή μας. Η προσοχή περιπλανιέται. Παρατηρούμε ότι η προσοχή μας έχει περιπλανηθεί. Παρατηρούμε την αντίδρασή μας. Και επιστρέφουμε την προσοχή μας στην αίσθηση της αναπνοής. Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύουμε την προσοχή μας. Στην ενσυνειδητότητα έχω επίγνωση, δηλαδή στρέφω την προσοχή μου, τον εαυτό μου, χωρίς κριτική. Αποδέχομαι τον εαυτό μου. Στρέφω την προσοχή μου στην παρούσα στιγμή, όπως θα κάνουμε τώρα, για άμεση ευτυχία. Όλα όσα συνέβησαν και θα συμβούν, μπορούν να συμβούν μόνο στην παρούσα στιγμή. Είναι αδύνατο να υπάρχει κάτι έξω από το τώρα. Παραδώστε τον εαυτό σας στην παρούσα στιγμή για άμεση ευτυχία. Πώς γίνεται αυτό? Πώς θα έχω άμεση ευτυχία? Με ασκήσεις, όπως είναι επανάληψη λέξης ή φράσης, αίσθημα του εσωτερικού σώματος, αγγίζοντας, ακούγοντας προσεκτικά τις λέξεις, εστίαση στην κίνηση, αναμονή για την επόμενη σκέψη, προσεκτική αναπνοή. Αυτό θα κάνουμε σήμερα, την προσεκτική αναπνοή. Τι θα κάνουμε? Θα εισπνεύσουμε και θα εκπνεύσουμε. Όμως καθώς εισπνέουμε, θα κρατήσουμε την εισπνοή μας για 5 δευτερόλεπτα και ύστερα θα εκπνεύσουμε. Η εισπνοή μας επίσης χρειάζεται να είναι μια βαθιά εισπνοή. Εισπνέουμε από τη μύτη ένα δροσερό μπλε αεράκι που πάει, γεμίζει μέσα το μπαλονάκι της κοιλιάς μας. Εκεί, μόλις το γεμίσει, κρατάμε την εισπνοή μας αυτή για 5 δευτερόλεπτα. Και στη συνέχεια, εκπνέουμε, είτε από τη μύτη, είτε από το στόμα, να βγάλουμε όλον τον αέρα. Γι' αυτό λοιπόν, αρχίζοντας να κάνουμε αυτή την άσκηση, το πρώτο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βρούμε μια αίσθηση ηρεμή. Γι' αυτό λοιπόν αφήστε τη συσκευή σας, είτε το κινητό σας, είτε τον υπολογιστή σας, σε μια σταθερή θέση για να βλέπετε την οθόνη και εσείς καθίστε σε μια καρέκλα που να έχει πλάτη από πίσω. Βάλτε τα πόδια σας χαλαρά, χωρίς να είναι σταυρωμένα, κάτω στο έδαφος. Τα χέρια χαλαρά και αυτά πάνω στους μυρούς, τα πόδια.
η πλάτη μας, η σπονδυλική μας στήλη να κουπάει πίσω στην καρέκλα. Εφόσον δεν υπάρχει πλάτη στην καρέκλα, την κρατάμε ευθεία τη σπονδυλική μας στήλη, τους ώμους χαλαρούς. Το κεφάλι μας, λες και υπάρχει μια κλωστίτσα εδώ πάνω, αόρατη, και το κρατάει προς τα πάνω. Επιτρέπουμε στο σώμα μας να βρει μια θέση να χαλαρώσει. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Κάνουμε διάλειμμα και θα συγκεντρωθούμε στην αναπνοή μας. Όμως στο μυαλό μας έρχονται διάφορες σκέψεις. Λογαριασμούς που πρέπει να πληρώσω. Τι θα φάω. Μηνύματα που μου ήρθανε. Τι ώρα τελειώνει το μάθημα. Πότε είναι το διάλειμμα. Τι ώρα θα κοιμηθώ. Και όλες αυτές οι σκέψεις έρχονται στο μυαλό μας, είναι φυσιολογικό, γιατί το μυαλό μας συνεχώς σκέφτεται. Η προσοχή μας περιπλανιέται. Εμείς θα παρατηρήσουμε όλες αυτές τις σκέψεις, θα παρατηρήσουμε την αντίδρασή μας. Πώς νιώθουμε, ευχάριστα, δυσάρεστα, ίσως αισθανθούμε κάποιο μυρμήγκιασμα, κάποιο γαργαλιτό στο σώμα μας. Απλά τα παρατηρούμε. Και εστιάζουμε την προσοχή μας, επιστρέφουμε την προσοχή μας, την αίσθηση της αναπνοής μας. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε 4 ωραίες προσεκτικές αναπνοές για να νιώσουμε ευτυχισμένοι και ευτυχισμένοι. Αρχίζουμε. Εισπνοή. 1, 2, 3, 4, 5. Εκνοή. 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 Και επανερχόμαστε πάλι. Μπορούμε να κουνήσουμε τα χέρια μας απαλά, τα πόδια μας. Νιώθουμε ευτυχισμένοι. Μπορούμε να μάθουμε από το χτες. Να ελπίζουμε για το αύριο. Όμως να ζούμε το σήμερα. Μόνο αν ζούμε το σήμερα μπορούμε να έχουμε άμεση ευτυχία. Η ευτυχία είναι δική μας επιλογή. Επιλέγω να είμαι ευτυχισμένη ή ευτυχισμένος. Γιατί αξίζει να ζούμε. Το βιντεάκι αυτό για την προσεκτική αναπνοή, το δεύτερο μέρος, μπορείτε να το δείτε και στο κανάλι μας στο YouTube. Εκεί θα βρείτε και άλλα βιντεάκια σχετικά με την ενσυνειδητότητα, με την τακτοποίηση, ρύθμιση, διευθέτηση των σκέψεων με τη χιονόπαλα και επίσης το βίντεο για τις 5 αναπνοές με τον μονοπάτι των δακτύλων. Πάμε λοιπόν τώρα ανανεωμένοι, με θετική ενέργεια, με θετικές δονήσεις, να συνεχίσουμε το μάθημά μας.